Την αλλαγή του συστήματος ελέγχου των εισιτηρίων στα αλαφορείο του ΟΑΣ από τον Απρίλιο ανακοίνωσε ο πρόεδρος του οργανισμού Χρήστος Στεφανίδης. Ο κ. Στεφανίδης αναφέρει πως από τις 20 Απριλίου και για 6 μήνες εκτός από τις ελέγχτες του οργανισμού, ο έλεγχος των εισιτηρίων του ΟΑΣ θα γίνεται και από ράμπο ιδιωτικής εταιρείας, χωρίς όμως να αλλάξει η διαδικασία. Το νέο σύστημα θα εφαρμοστεί πιλωτικά στι γραμμέ που έχουν πληρότητα πάνω από 50%, όπω το 10, το 31, το 5, το 6, το 8 και το 3. Ενώ, όπω τόνισε, για τον πρώτο μήνα δεν θα επιβάλλεται πρόσημο στου παραβάτε, αλλά θα έχουν την υποχρέωση να κόβουν εισιτήριο εκείνη την ώρα. Αμέσω μετά το πέρας του μήνα το πρόσημο θα κόβεται κανονικά και θα ανέρχεται στο 60 πλάσιο τη τιμή του εισιτήριου. Το Νοέμβριο αναμένεται να γίνει διαγωνισμό για νέα λοφορεία, και μάλιστα σημειώνει ότι βρίσκεται σε αναμονή της γνωματοδότησης Επιστημονικής Επιτροπής προκειμένου να προκηρυχθεί διαγωνισμός για την παραλαβή των νέων λεωφορείων τον Νοέμβριο του 2015.